Μετά την πάροδο του χρόνου υπήρξαν μυστήρια που η ανθρωπότητα δεν μπόρεσε να εξηγήσει. Αλλά η πρόοδος της τεχνολογίας οδηγεί σε νέες θεωρίες και διεξάγεται έρευνα για την ανέβρεση στοιχείων που ίσως δώσουν απάντηση στα μεγαλύτερα ερωτήματα της εποχής μας. Ο ουρανός είναι ήρεμος. Το μικρό αεροσκάφος απέχει 70 μίλια από την ακτή της Φλόριντας και κατευθύνεται στο δυτικό Palm Beach. Ξαφνικά, το μονοκινητήριο αεροσκάφος χάνεται. Εγκλωβίζεται σε ένα περίεργο σύννεφο καταιγίδας ύψους 12.192 μέτρων. Ο 23χρονος πιλότος και ο επιβάτης του ατενίζουν κατάματα το θάνατο. Η μόνη τους διέξοδος είναι ευθεία μπροστά, αλλά κλείνει γρήγορα. Ο πιλότος ορμάει σε ένα τούνελ στα σύννεφα, αλλά αυτό που μοιάζει με διέξοδο αποδεικνύεται παγίδα. Η πηξίδα γυρίζει σαν τρελή, τα όργανα δεν λειτουργούν. Αυτό το αεροπλάνο θα γίνει το τελευταίο θύμα του τριγώνου των Βερμούδων. Βρίσκεται στα ανοιχτά της Φλόριντας. Είναι μία άβυσσος όπου η συνηθισμένη λογική τίθεται υπό αμφισβήτηση. Κατά καιρούς της δόθηκαν πολλά ονόματα. Η θάλασσα του Ολέθρου, το νεκροταφείο του Ατλαντικού, το τρίγωνο του Διαβόλου. Αλλά σε αυτό το μυστήριο ένα είναι βέβαιο. Αεροπλάνα και πλοία που λειτουργούν τέλεια εξαφανίζονται εδώ χωρίς καμία προειδοποίηση. The enigma of the Bermuda Triangle is that more aircraft and ships will vanish than any other place in the world in circumstances that it would seem impossible to disappear. Το τρίγωνο των Βερμούδων περιλαμβάνει 500.000 τετραγωνικά μίλια ανοιχτή θάλασσα ανάμεσα στο Μαϊάμι, το Πουέρτο Ρίκο και τις Βερμούδες. Μολονότι δεν έχει γίνει πλήρης καταγραφή των εξαφανίσεων, μόνο τα τελευταία 35 χρόνια στο πιο διαβολικό σημείο του πλανήτη χάθηκαν πάνω από 700 πλοία, 120 αεροσκάφη και αμέτρητες ζωές. Αλλά ακόμη πιο μυστηριώδεις είναι οι συνθήκες αυτών των εξαφανίσεων. Χάθηκαν ενώ επικρατούσε καλοκαιρία. Χωρίς ίχνος, χωρίς πτώματα, χωρίς εξηγήσεις. These are aircraft disappearing while taking off or coming in for landing, or ships that have more than an adequate radio capabilities and yet they sail away or fly away and no trace is ever found again. Οι εξαφανίσεις στο τρίγωνο έχουν αποδοθεί σε διάφορες αιτίες, από θαλάσσια τέρατα μέχρι πειρατές και άγνωστης ταυτότητας υπτάμενα αντικείμενα. Τώρα η ομάδα μας θα διακινδυνεύσει μία είσοδο στο τρίγωνο για να διεξαγάγει έρευνα. Θα αναζητήσει ανεξερεύνητα συντρίμμια στη θάλασσα, προσπαθώντας να ανακαλύψει τα στοιχεία ενός αγνοούμενου αεροσκάφους. Για να το κάνει αυτό πρέπει να εντοπίσει τον αριθμό εγγραφής που είναι μοναδικός για κάθε αεροσκάφος. Στη συνέχεια πρέπει να τον διασταυρώσει με κάποιον από τους αριθμούς του καταλόγου αεροσκαφών που έχουν εξαφανιστεί στο τρίγωνο. Θα είναι η πρώτη φορά που θα ανακαλυφθεί ένα χαμένο αεροσκάφος και ένα σημαντικό βήμα για να εξηγηθούν οι εξαφανίσεις στο τρίγωνο των Βερμούδων. Η επιστημονική ομάδα θα ελέγξει τη θεωρία της ηλεκτρονικής ομίχλης που πιθανόν να προσκολάται στα αεροσκάφη τα οποία πετούν στο τρίγωνο. Θα εξετάσουμε επίσης την πιθανότητα να ευθύνονται άγνωστης ταυτότητας υπτάμενα αντικείμενα για κάποιες εξαφανίσεις αεροσκαφών. Και με τη βοήθεια αυτής της ειδικά κατασκευασμένης δεξαμενής κυματισμών θα ερευνήσουμε τη θεωρία ότι τεράστια κύματα, τα λεγόμενα ολέθρια, μπορούν να ερμηνεύουν τις εξαφανίσεις πλοίων στην περιοχή.
Πολλοί πιλότοι αναφέρουν ότι αντιμετωπίζουν ένα παράξενο φαινόμενο γνωστό ως ηλεκτρονική ομίχλη λίγο πριν εξαφανιστούν στο τρίγωνο. Ένα τέτοιο περιστατικό συνέβη το 1980. A pilot took off in a Beechcraft Baron from St. Thomas, flying to Miami. Hours later, he reported himself off Miami. He was losing his engines. He was going down to ditch. He was at 150 feet altitude, he said, disoriented in clouds. Miami confirmed it was perfect weather and they could not understand what was going on. And no more is heard until 11 hours later, 11 hours after fuel starvation, 11 hours after he signaled he was going down, Caicos Tower, which is about 600 miles from Miami, got a call. They got it clearly. They got the call number of the plane, N9027Q, and he said he was 10 minutes out. He wanted clearance to land. Αλλά το αεροσκάφος δεν έφτασε ποτέ. Μόνο ένας διασώθηκε από ηλεκτρονική ομίχλη, ο Μπρους Γκέρνον. Στις 4 Δεκεμβρίου του 1970 ήταν ο πιλότος του σκάφους που πέταξε μέσα στο μυστηριώδες σύννεφο. Η εμπειρία άλλαξε τη ζωή του. There are still many unanswered questions. I realized that I had experienced something that no other person had ever done before. Ο Γκέρνον αφιέρωσε τον επόμενο χρόνο στη λεπτομερή μελέτη της πτήσης του. Πιστεύει ότι μια υπερφυσική δύναμη μέσα στο σύννεφο τον έκανε να ταξιδέψει στο χρόνο. The radar controller, he's yelling as loud as he can that he's got an airplane directly over Miami Beach. And I look at my watch and we had only been flying for just over 30 minutes. Η πτήση θα έπρεπε να διαρκέσει μία ώρα. There was a rip or a cut in the fabric of time. Everything sort of had like an electricity to it. That was when I thought of the word electronic fog. Ο καθηγητής φυσικής David Paris πέρασε τα τελευταία 4 χρόνια μελετώντας την ηλεκτρονική ομίχλη. Αυτός θα ελέγξει τη θεωρία ότι αυτό το φαινόμενο μπορεί να εξηγήσει πολλά μυστήρια του τριγώνου των Βερμούδων. I would classify Bruce's story as probably one of the best documented, very detailed stories of the triangle. The explanations really come back to this electronic fog issue. So I went back and I started to recreate the weather scenarios, the weather forensics for each missing airplane. And a pattern started to evolve. Ο Πάρες στήριξε τη θεωρία του στην αναφορά που έκανε η NASA το 2008 για βομβαρδισμό της γης από ηλιακή ενέργεια. Πιστεύει πως όταν η ηλιακή ενέργεια συνδυάζεται με ηλεκτρική καταιγίδα, δημιουργεί αυτή την ηλεκτρονική ομίχλη. Για να το αποδείξει, ο Πάρες θα παρακολουθήσει την ηλιακή δραστηριότητα και τον καιρό. Και όταν οι συνθήκες είναι κατάλληλες, η επιστημονική ομάδα θα πετάξει στο κέντρο του τριγώνου για να συγκεντρώσει τα στοιχεία που χρειάζεται. Η ομάδα έρευνας αναζητά επίσης στοιχεία, διότι η θεωρία της ηλεκτρονικής ομίχλης μπορεί να εξηγήσει πώς εξαφανίζονται τα αεροπλάνα, αλλά τα συντρίμμια ενός αεροσκάφους μπορούν να το αποδείξουν. Η ομάδα βρήκε διάφορες τοποθεσίες και αναζητά αδιάσυστα στοιχεία από ένα τουλάχιστον αεροσκάφος για να εξηγήσει τις εξαφανίσεις στο τρίγωνο. Της αποστολής ηγείται ο ερευνητής Greg Little, ο οποίος αφιέρωσε τα τελευταία 6 χρόνια στην έρευνα του τριγώνου. It's a quest. It's a personal quest. What we really have here is a naturalistic phenomena that does occur, that confuses pilots, confuses boat captains. Ο Little, που είναι και ο ίδιος πιλότος, πιστεύει ότι δεν αφιερώθηκε αρκετός χρόνος στην έρευνα των ναυαγίων. There is no FAA in the Bahamas. There is no National Transportation Safety Board who investigates accidents. There's just nothing like it. Η έρευνα διεξάγεται στον ύφαλο Great Bahama. Η ομάδα επέλεξε την περιοχή αυτή επειδή είναι τεράστια, γεμάτη από ανεξερεύνητα συντρίμμια αεροσκαφών που βρίσκονται σε ρηχά νερά και εντοπίζονται εύκολα.
Πολλά όμως μπορεί να είναι αεροσκάφη διακίνησης ναρκωτικών, τα οποία εγκατέλειψαν κακοποιοί. Και αυτό δυσκολεύει τον εντοπισμό αεροσκαφών που έπεσαν θύματα του τριγώνου. There's a plane here we need to try and find, and then there's spots out here. There's really interesting dark spots in the water. Οι σκούρες κοιλίδες βρίσκονται κάτω από την επιφάνεια του ωκεανού και μαρτυρούν την παρουσία ασυνήθιστων αντικειμένων. Όταν μένουν αρκετό καιρό, συντρίμια στον ωκεάνιο πυθμένα σχηματίζονται γύρω τους απικίες φυκιών που τα καθιστούν πιο εμφανή. Η ομάδα εντόπισε πάνω από 50 τέτοιες κοιλίδες. The biggest problem in searching the Great Bahama Bank for planes, ships or anything else, it's simply logistics. All right, let's get underway. Υπάρχει ένα μοναδικό πρόβλημα στην έρευνα των ρηχών νερών. Είναι κυριολεκτικά απρόσιτα για τα περισσότερα πλοία. Ο Little ναυπήγησε το σκάφος του ειδικά για αυτά τα δυσπρόσιτα σημεία. The biggest advantage to our boat right now is this. It is a catamaran, so it's really stable. And because of that, it only goes down a foot. It goes into the water 12 inches. That's all. Η ομάδα φτάνει στο πρώτο σημείο. Εκεί έχει συντριβεί ένα αεροσκάφος σε βάθος ενός μέτρου. Τα συντρίμμια έχουν διασκορπιστεί παντού. That's some of the engine. And that's the exhaust. Η τροχή του αεροπλάνου είναι στραμμένη προς τα πάνω και η ομάδα προσέχει να μην χτυπήσει τμήματα που βρίσκονται κάτω από την επιφάνεια. Just hold it right here. Stop. Yeah, I don't want to hit metal. Fiberglass and metal don't mix real well. Not much of the body of the plane left. When it hit pretty hard. I mean, for it to tear the engines apart, both of the engines are just totally torn apart here. Generally, in water landings, you're going to die. Interestingly, the wheels are extended. So, whenever it came in, they had the wheels down, which is odd. Because you don't do a water landing with your wheels down. Δεν βρέθηκαν ποτέ ίχνη του πληρώματος, αλλά το σύστημα προσγείωσης μπορεί να δώσει στοιχεία για την τύχη της πτήσης. And probably did flip repeatedly. That's why this stuff scattered so much. Η κατεβασμένη τροχή θα προκάλεσαν πιθανότατα την περιστροφή του αεροσκάφους. Κανένας πιλότος δεν θα τους κατέβαζε ενώ επιχειρούσε προς θαλάσσωση. All I know is if I was flying it, I would want to try to sit it down, stall it and try to sit it in the water. Το κατεβασμένο σύστημα προσγείωσης δείχνει ότι ο πιλότος βρισκόταν μέσα σε σύννεφα ή ομίχλη και νόμιζε ότι ήταν πάνω από στεριά. Και τα όργανα του αεροσκάφους δεν θα τον βοήθησαν αν παρουσίαζαν βλάβη, όπως αναφέρεται συχνά, σε εξαφανίσεις στο τρίγωνο. The only way you can really tell what plane is what is you got to get the ID number, the official end number off the tail. And if you get that, then you can match up the plane with the owner and when it disappeared. Ο αριθμός εγγραφής είναι ο αριθμός ταυτότητας που δίνεται σε όσα αεροσκάφη καταχωρίζονται. Συνήθως τυπώνεται στην ουρά. Είναι μοναδικός, κάτι σαν δακτυλικά αποτυπώματα ενός αεροσκάφους. Η ομάδα απλώνεται προκειμένου να χτενίσει την περιοχή για την ουρά του αεροσκάφους. Τα διασκορπισμένα συντρίμμια κάνουν την ανέβρεση της ουράς σχεδόν αδύνατη. That looks like part of the cowling from the engine. It's been down there for a long time. Η ομάδα δεν μπορεί να βρει κάποιο τμήμα με τον αριθμό που χρειάζεται και αποφασίζει να δοκιμάσει αλλού. Κατά το ταξίδι θα περάσουν από μια μυστηριώδη περιοχή που κάποιοι λένε ότι συνδέεται με τις εξαφανίσεις του τριγώνου. This is an area that's had a lot of UFO reports. Lights coming up out of the water, glows under the water. Ταξιδεύουμε στα παράξενα νερά του τριγώνου του διαβόλου, ελπίζοντας να ξεδιαλύνουμε το μυστήριο ενός από τα πιο διαβόητα μέρη της γης.
Η πρώτη αναφορά παράξενων συμβάντων εδώ έγινε από τον Χριστόφορο Κολόμβο το 1492. Έγραψε όχι μόνο για παράξενες ενδείξεις της Πηξίδας, αλλά και για μυστηριώδη φώτα στον ουρανό. Το 1918 έγινε η πρώτη εξαφάνιση ενός στρατιωτικού πλοίου του USS Cyclops. Το φορτηγό πλοίο του Αμερικανικού Ναυτικού με μήκος 165 μέτρων πήγαινε από τη Βραζιλία στη Βαλτιμόρη διασχίζοντας το τρίγωνο. Το πλοίο εθεάθησε θαυμάσια κατάσταση από μια βρετανική περίπολο στα νυχτά των Μπαρμπάντος λίγες ώρες πριν εξαφανιστεί. Και το πιο συγκλονιστικό είναι ότι δεν δόθηκε σήμα κινδύνου πριν το πλοίο και οι 300 ναυτικοί του χαθούν για πάντα. Η πρώτη περίπτωση αεροσκάφους ήταν αυτή του διασημότερου αεροπόρου της ιστορίας, του Charles Lindbergh. Προς το τέλος της ζωής του αποκάλυψε ότι μια μέρα, το 1928, χάθηκε τελείως στην περιοχή, εγκλωβισμένος μέσα σε μια μυστηριώδη ομίχλη. Η πηξίδα του γύριζε σαν τρελή και ήταν επί ώρες από προσανατολισμένος πριν καταφέρει να ξεφύγει. Αλλά το 1945 έγινε η πιο ακατανόητη εξαφάνιση στο τρίγωνο, αυτή της πτήσης 19. 5 βομβαρδιστικά του ναυτικού απογειώθηκαν από τη βάση Fort Lauderdale μια ηλιόλουστη μέρα, κατευθυνόμενα προς το νησί Μεγάλη Μπαχάμα. Κατά την πρώτη ώρα ήταν πτήση ρουτίνας. This flight actually was a routine training flight. All of the pilots had several hundred hours in various types of planes. Ο εκπαιδευτής πτήσεων του ναυτικού David White είχε υπηρεσία στον πύργο ελέγχου όταν τα αεροπλάνα εξαφανίστηκαν. We couldn't believe it. How could five of our qualified pilots be missing all at one time? Το μοναδικό στοιχείο είναι μια αναφορά ότι οι πηξίδες όλων των αεροπλάνων παρουσίαζαν βλάβη. It's very unusual that both compasses would go out. A magnetic compass goes out if you're in a storm. The gyro compass hardly ever goes out, but once in a while. Two compasses going out at the same time would be a very rare occurrence. Η πτήση 19 ήταν εκτός πορείας όταν έχασαν την επαφή. Από τότε δεν είδαν ούτε έμαθαν τίποτε για κάποιο από τα αεροπλάνα ή τα 14 μέλη του πληρώματος. Το ναυτικό έστειλε ένα υδροπλάνο να αναζητήσει τους άντρες, αλλά παραδόξως εξαφανίστηκε και αυτό από το ραντάρ πάνω από τον Ατλαντικό. Ούτε αυτό το αεροπλάνο και τα 13 μέλη του πληρώματος του βρέθηκαν ποτέ. Ο συγγραφέας Τζίαν Καζάρ είναι αυθεντίας στο θέμα του τριγώνου. Μελέτησε και κατέγραψε εκατοντάδες εξαφανίσεις εκεί. Πιστεύει ότι σύμφωνα με τα στοιχεία ευθύνονται άτια για τις μυστηριώδεις εξαφανίσεις. Number of witnesses of unexplained incidents have in fact reported UFOs. Θεάσεις άτια έχουν επίσης αναφερθεί γύρω από αυτή τη μυστηριώδη περιοχή κοντά στο νησί Άνδρος του αρχιπελάγους Μπαχάμες. Είναι κοντά στην περιοχή που ερευνά η ομάδα μας. This is an area that's had a lot of UFO reports. Σε αυτό το μέρος είναι μια εγκατάσταση του Αμερικανικού Ναυτικού που ονομάζεται OTEC, Κέντρο Υποθαλάσσιων Δοκιμών και Αξιολόγησης Ατλαντικού. OTEC was initially started during the Cold War and it was a British-American submarine testing facility. Πρόσφατα έγινε γνωστή ως περιοχή 51 του ναυτικού. Όπως η αντίστοιχη βάση στη Στεριά, η OTEC είναι ένας χώρος υποτιθέμενων μελετών για εξωγήινους και άγνωστης ταυτότητας υπτάμενα αντικείμενα ή σε αυτή την περίπτωση άγνωστης ταυτότητας καταδιόμενα αντικείμενα. There's been reports of lights coming out of this area. Lights coming up out of the water, glows under the water. Κάποιοι πιστεύουν ότι αυτή η δραστηριότητα μπορεί να συνδέεται με τις εξαφανίσεις εδώ και ίσως υπάρχουν στοιχεία στο μυστηριώδες μαγνητοφωνημένο σήμα κινδύνου ενός αεροσκάφους. In 1980, it's the only time we had a pilot actually saying a weird object is directing itself to interfere with the flight and prevent it from actually reaching safety. Αυτή είναι η τελευταία φωτογραφία του αεροπλάνου πριν εξαφανιστεί. Ο εικονιζόμενος Χωσέ Παγκόν Χιμένες βρισκόταν στο σκάφος εκείνη τη μέρα. This picture was taken a month before they vanished in 1980. It's one of the rare cases where we do have a mayday.
Αυτές είναι οι τελευταίες λέξεις του πιλότου Χωσέ Τόρες που ακούγονται πρώτη φορά στην τηλεόραση. Καζάρα έλεγξε τις βιντεοσκοπημένες κασέτες του ραντάρ στο πεδίο βολής του Αμερικανικού στόλου του Ατλαντικού στο Βιέκες του Πουέρτο Ρίκο. Έδειχναν ένα παράξενο ανεξήγητο σήμα στην περιοχή. Moments later, an object reappeared on radar without any transponder code, and it was heading in a different direction, and then it too vanished shortly thereafter. Η ανεξήγητη εξαφάνιση έγινε πιο περίεργη. There was no ELT signal. There was no indication the aircraft impacted. ELT, ο πομπός εντοπισμού ανάγκης, είναι τυποποιημένος εξοπλισμός για αεροσκάφη όπως το Aircoop. Είναι σχεδιασμένος να στέλνει σήμα κινδύνου σε περίπτωση συντριβής. Αλλά σε αυτή την περίπτωση ο πομπός δεν ενεργοποιήθηκε. In the instance of the triangle, there's about 120 craft I know that carried ELTs. And in no case has any signal ever been sent, indicating impact or sinking. Ο Αμερικανικός στρατός δεν συζητά για βλάβες των ELT κοντά στο τρίγωνο των Βερμούδων. Η ακτοφυλακή που υποχρεούται να σπέβδει όταν παίρνει κάποιο σήμα ELT απάντησε στις επανειλημμένες εκκλήσεις για σχόλια με την ακόλουθη δήλωση. Το τρίγωνο των Βερμούδων ή τρίγωνο του διαβόλου είναι μια μυθική γεωγραφική περιοχή. Η ακτοφυλακή των Ηνωμένων Πολιτειών δεν εντυπωσιάζεται από τις υπερφυσικές εξηγήσεις που δίδονται σε δυστυχήματα στη θάλασσα. Κατά τον ερευνητή David Pares, η πιο πιθανή εξήγηση είναι το φαινόμενο που ονομάζεται ηλεκτρονική ομίχλη. Inside the aircraft, your instrumentation typically will go out. Most pilots, they're going to be worried about, well, what happened? Is it an electronic failure? What's going on? They activate the radio, they try to get the approach control, and they can't raise them. Radar goes out. Looks like your airplane's dead. Ο Πάρης θα ελέγξει τη θεωρία της ηλεκτρονικής ομίχλης πετώντας κατευθείαν μέσα στο τρίγωνο. The goal of this flight is to get additional data, the possible collection of data in the involvement of electronic fog. So we're hoping to gather anything and everything that we can that could be of significance in unraveling this mystery. Ο Πάρης υποστηρίζει ότι η ηλεκτρονική ομίχλη δημιουργείται όταν βομβαρδίζονται συνηθισμένοι σωρίτες από ασυνήθιστα επίπεδα ηλιακών ανέμων. Οι ηλιακοί άνεμοι περιέχουν υψηλά επίπεδα ηλεκτρομαγνητικής ενέργειας και είναι γνωστό ότι θέτουν εκτός λειτουργίας δορυφόρους και συστήματα ηλεκτροδότησης. Η NASA επιβεβαίωσε πρόσφατα ότι η προστατευτική ασπίδα της Γης, η μαγνητόσφαιρα, έχει εξασθενήσει περισσότερο από όσο πίστευαν. Ο Πάρες πιστεύει ότι αυτό έχει ως αποτέλεσμα τα υψηλότερα επίπεδα ηλιακής ενέργειας να επηρεάζουν διάφορες περιοχές του πλανήτη, όπως το τρίγωνο των Βερμούδων. Well, when that gets into the atmosphere, residual energy of electrons, protons, all these pieces of material can actually influence and stimulate storm activity. Ο μετεωρολόγος James Whelan πιστεύει ότι αυτές οι συνθήκες δημιουργούνται πάλι. Παρατηρείται δραστηριότητα που ευνοεί το σχηματισμό καταιγίδας στο τρίγωνο των Βερμούδων. Yeah, it looks like in a couple hours if you guys are flying over to Andros, I mean basically you're going to be following the front, which is good because you'll probably get some of those, you know, towering cues out there. Οι σωρίτες ή σύννεφα καταιγίδας μπορούν να προκαλέσουν τη δημιουργία ηλεκτρονικής ομίχλης σαν αυτήν που κατάπιε το αεροσκάφος του Bruce Gernon αν υπάρχουν ηλιακοί άνεμοι. Ο Πάρες επιβεβαιώνει ότι οι ηλιακοί άνεμοι δυναμώνουν. And here the S475, the norm is usually about 300 kilometers per second. So that means we've got a little bit more increase of energy coming into the Earth. And the solar winds have picked up a little bit from just an hour ago. So this is pretty encouraging. Αυτό σημαίνει ότι είναι πιθανό να δημιουργηθεί ηλεκτρονική ομίχλη στο τρίγωνο. Ο Πάρης κάνει μια σύντομη ενημέρωση στην ομάδα για την περίπτωση που τη συναντήσει. Kind of electric field that the cloud would generate, we're going to be able to pick that up onto the meter. We're going to be able to measure
how much energy is coming out of the cloud. Η ομάδα θα χρησιμοποιήσει έναν μετρητή συχνοτήτων για να προσδιορίσει τη συχνότητα ηλεκτρικού πεδίου και ένα μετρητή ηλεκτρομαγνητικού πεδίου για να παρακολουθεί τα μαγνητικά επίπεδα. When you push the button, we're by the cloud. We should get some type of representation of frequency from the cloud itself. Η κανονική ένδειξη είναι 0. Η ομάδα θα ελέγξει επίσης τη θεωρία του Γκέρνον ότι έκανε ένα άλμα 30 λεπτών μπροστά στο χρόνο. Συγχρονίζουν τα χρονόμετρά τους. If we encounter electronic fog, what we want to do is be able to measure the difference of time. So we want to see if we can quantify this or take some real measurements and see if we have something that we can follow, allow the data to carry us to a conclusion. Θα ακολουθήσουν την πορεία της πτήσης του Γκέρνον από το Μαϊάμι στο νησί Άνδρος. Holy, we're bouncing off the scale. Αναζητούμε στο τρίγωνο των Βερμούδων απαντήσεις για να εξηγήσουμε το λόγο που εξαφανίζονται εδώ αεροπλάνα και πλοία χωρίς προειδοποίηση, χωρίς ίχνη και χωρίς κάποια εξήγηση. Η ερευνητική ομάδα ετοιμάζεται να πετάξει στο τρίγωνο για να επαναλάβει την επικίνδυνη πτήση που παραλίγο να στοιχήσει τη ζωή του Μπρους Γκέρνον. Ο φυσικός David Paris θα μετρήσει την ηλεκτρική ενέργεια και τα μαγνητικά επίπεδα για να εντοπίσει πιθανή ύπαρξη ηλεκτρονικής ομίχλης ή χρονικές μετατοπίσεις. Το αεροσκάφος απογειώνεται στη 1 και 7 πρώτα λεπτά το μεσημέρι. Ο Γκέρνον είναι ο μόνος επιβάτης του αεροσκάφους που έχει συναντήσει ηλεκτρονική ομίχλη. And then I look at the compass and it's slowly rotating counterclockwise all by itself. And I say, holy God. Στην αρχική του πτήση ο Γκέρνον δεν μπορούσε να βγει από την ομίχλη. Ο Πάρης πιστεύει ότι ξέρει το λόγο. He wasn't flying through fog, but the quote fog was attached to him. It was flying with him, and that was the big difference. When aircraft venture into that little zone, the aircraft acts very much like a passive antenna. Αυτό σημαίνει ότι η ηλεκτρονική ομίχλη προσκολάται κυριολεκτικά στο διερχόμενο αεροσκάφος και μπορεί να θέσει εκτός λειτουργίας τα όργανα πλοήγησης με αποτέλεσμα ο πιλότος να πετά στα τυφλά. Η ομάδα προσεγγίζει τα σύννεφα της καταιγίδας που είναι ο προορισμός της. Η ερευνητική ομάδα με επικεφαλής τον Greg Little αναζητά στη θάλασσα απαντήσεις για τις μυστηριώδεις εξαφανίσεις. Οι δίτες ψάχνουν για αριθμούς εγγραφής, τις ταυτότητες των αεροσκαφών. Κατευθύνονται σε ένα σημείο συντριβής 50 μίλια από την ακτή. This particular site, as well as all the others, are in a relatively remote area. Fishermen don't come in. It's not a regular path for boats between Bimini and Andros. It's just too shallow. Αυτό το σημείο έχει το παρονίμιο Βολβός του Ματιού. Look, circular, or almost like a eye shape. This one doesn't look natural. The others that we just looked at a little while ago all look natural. This one does not look natural. Thank you.
δεν υπάρχει αμφιβολία ότι αυτά είναι συντρίμμια αεροπλάνου. Αλλά είναι σχεδόν θαμμένα στην άμμο. Our tail section, which normally would be vertical, is now stuck even deeper into the sand, so it could be 3, 4, 5 feet into the sand, assuming the tail didn't break off when the plane crashed here. Η ομάδα εγκαταλείπει σύντομα την αναζήτηση της ουράς. Αρχίζει να ψάχνει για άλλα τμήματα που θα βοηθούσαν στην ταυτοποίηση του αεροσκάφους. Η Ομοσπονδιακή Διοίκηση Αεροπλοείας ζητά από τους κατασκευαστές ανταλλακτικών να βάζουν έναν κωδικό αριθμό σειράς ώστε να εντοπίζονται σε περίπτωση συντριβής. That is a part of a wheel. You can actually see the some of the gears as well. This part of the hydraulics. That would be part of the shock absorber on the plane. So it would come down like so. The wheel would be there. And that's actually pretty large. It's difficult to say what this is from. Slightly different. Το τμήμα έχει διαβρωθεί πολύ για να ταυτοποιηθεί το αεροπλάνο. Το επόμενο κομμάτι όμως δίνει πολλές ελπίδες. Like she's got something, some sort of cylinder-shaped metal. That looks interesting. Just the very tip of it was sticking out. Awesome. Είναι ένα πτερύγιο από την έλικα του αεροπλάνου. Το πτερύγιο έχει στραβώσει. Πιθανόν από την πρόσκρουση. Η ομάδα πρέπει να το στείλει στο εργαστήριο να το εξετάσουν. Over to the side here, it says it was etched in 1966. So that means certainly had to be a plane that crashed after 1966. Η αποστολή μας αναζητά στο τρίγωνο του διαβόλου στοιχεία αεροπλάνων και πλοίων που εξαφανίστηκαν σε αυτή την περιοχή χωρίς ίχνη. Πολλά μάλιστα σε καλοκαιρία. Επί αιώνες οι ναυτικοί που γνωρίζουν αυτά τα νερά αναφέρουν κύματα απίστευτου μεγέθους που εμφανίζονται ξαφνικά και καταπίνουν ολόκληρα πλοία. Είναι γνωστά ως ολέθρια κύματα, αλλά ποτέ δεν υπήρξε απόδειξη της ύπαρξής τους. Ύστερα όμως το 1980, στα ανοιχτά της νοτιοαφρικανικής ακτής, το τάνκερ Esso Languedoc είχε μια μοιραία συνάντηση. Ενώ το πλοίο αντιμετώπιζε συνηθισμένα κύματα 4,5 μέτρων, ξαφνικά ένα τέρας 27,5 μέτρων σάρωσε το κατάστρωμα. Το γιγάντιο κύμα κόντεψε να βυθίσει το πλοίο. Ο υποπλοίαρχος τράβηξε αυτή τη φωτογραφία από τη γέφυρα. Ο Dr. Hans Graeber πιστεύει ότι πολλές εξαφανίσεις στο τρίγωνο των Βερμούδων δεν οφείλονται σε υπερφυσικά φαινόμενα. Νομίζει ότι μπορούν να εξηγηθούν επιστημονικά. Ο Graeber είναι πρόεδρος της Σχολής Θαλάσσιων και Ατμοσφαιρικών Επιστημών του Πανεπιστημίου στο Μαϊάμι και ειδήμων στη δυναμική των κυμάτων. Δημιούργησε ένα μηχάνημα υψηλής τεχνολογίας που μπορεί να εξηγήσει πώς είναι δυνατόν να εξαφανιστεί ένα πλοίο. Αυτή η δεξαμενή κυματισμών, χωρητικότητας 1.300 γαλονιών, σχεδιάστηκε με σκοπό την αναπαραγωγή των θαλάσσιων συνθήκων. In this particular tank, which is unique, we can generate realistic wave spectra that occur in the open ocean. Ο Graeber πιστεύει ότι ένα από τα πιο καταστρεπτικά φυσικά φαινόμενα μπορεί να ερμηνεύσει πολλές εξαφανίσεις στο τρίγωνο. You can be faced with a wall of water that will hit you in a matter of seconds, and as quickly as it appeared, it also disappears. A rogue wave can easily generate a pressure on a ship's wall or hull that would exceed 20,000 pounds per square inch.
Η ενέργεια που παράγει ένα ολέθριο κύμα είναι ανάλογη με αυτή μιας εμπορικής αμαξοστοιχίας που αναπτύσσει ταχύτητα. Μπορεί να βυθίσει εύκολα ένα μεγάλο πλοίο όπως τα σύγχρονα φορτηγά και μπορεί να εμφανιστεί απροειδοποίητα. One way that rogue waves are generated is through the superposition of many different wave modes. Κατά την επαλληλία, εκατοντάδες μικρά κύματα ενώνονται τυχαία και δημιουργούν ένα γιγάντιο κύμα. And when they meet at one particular point and at a particular time, they superimpose and you get all of a sudden one big wave. Στη δεξαμενή του Πανεπιστημίου του Μαϊάμι βλέπουμε πόσο γρήγορα εμφανίζονται αυτά τα κύματα με το πάτημα ενός κουμπιού. So here you have small waves in the ocean. You would not expect that a big wave might be coming. And just as you see here now, out of nowhere, the surface dips a little bit and then all of a sudden you have one big wave coming by and it breaks and disappears and then the conditions of the ocean or the sea surface goes back to what it was before. Τα ολέθρια κύματα όμως δεν εξηγούν για ποιο λόγο δεν βρέθηκαν ποτέ ίχνη ναυαγίου ή πτώματα από τα 700 χαμένα πλοία. Η επιστημονική μας ομάδα πετά πάνω από τον Ατλαντικό. Roger that. Now we're going into the Bermuda Triangle, crossing over the lines this time. Ο David Paris ελέγχει τη θεωρία κατά την οποία τα αεροσκάφη τυλίγονται με ηλεκτρονική ομίχλη, ένα ηλεκτρομαγνητικό φαινόμενο. Ο Paris παρακολουθεί έναν μετρητή συχνότητας που μετρά τα ηλεκτρικά σήματα στον αέρα και έναν μετρητή που μετρά τη μαγνητική έλξη. Μια απότομη αύξηση σε έναν από τους δύο μετρητές θα σήμαινε ότι πλησιάζει ομίχλη. Πιστεύουν ότι τα σύννεφα είναι το πιθανότερο μέρος για να βρεθεί. Ξαφνικά ο μετρητής συχνότητας ζωντανεύει. Hey Bruce. Yeah. I'm getting frequencies of 652. Look at this. Look at that. We're going through a cloud right now. Holy crap. Emerge at 814 affirmative 12,000. We're bouncing off the scale. Τα 652 MHz είναι πολύ υψηλή συχνότητα. Κανονικά είναι μόνο 6 με 10 MHz. Ύστερα αρχίζει ο μετρητής ηλεκτρομαγνητικού πεδίου να ανεβαίνει. Okay. Well, these readings are really kind of impressive. They're sporadic. There isn't like a whole lot of explanation here of why the magnetic meter will go pinning itself. Ο Paris συνειδητοποιεί κάτι ακόμη πιο εκπληκτικό. And the meter's being pinned right now. And it's past my last reading of 90. It's pinned to 100 on the 100 kilovolts per meter. Αυτό σημαίνει 100.000 βόλτα ανά μέτρο. Τέτοια ένδειξη θα είχες μόνο δίπλα σε έναν μεγάλο βιομηχανικό ηλεκτροκινητήρα. So that means we have an awful lot of energy here as we've penetrated and come out of this cloud. This is pretty phenomenal stuff. Η πηγή όμως της ενέργειας βρίσκεται έξω από το αεροσκάφος, κρυμμένη κάπου στον αέρα ή στα σύννεφα. We're not transmitting from the aircraft. And so there's no propagation coming from here from the aircraft, so it's got to be coming from somewhere else. Διεξάγουμε μια εναέρια και θαλάσσια έρευνα προκειμένου να λύσουμε το γρίφο του τριγώνου των Βερμούδων. Αυτός ο άνθρωπος πιστεύει ότι ταξίδεψε στο χρόνο κατά τη διάρκεια μιας πτήσης στο τρίγωνο. Αυτός ο φυσικός πιστεύει ότι οι εξαφανίσεις εδώ οφείλονται στην ηλεκτρονική ομίχλη. Και αυτός ο ερευνητής πιστεύει ότι αν εντοπίσει τα συντρίμμια ενός τουλάχιστον αεροσκάφου στο τρίγωνο, θα μπορέσει να λύσει το μυστήριο.
Ο συγγραφέας Τζιάν Καζάρ, αυθεντία στο θέμα των εξαφανίσεων του Τριγώνου, εξετάζει το πτερύγιο μιας έλικας που περισυνέλεξαν από χώρο πιθανής συντριβής αεροσκάφου στο Τρίγωνο στα ανοιχτά των Μπίμινι. Ίσως αυτή δώσει απαντήσεις για το λόγο της συντριβής και αν πρόκειται για αεροσκάφος που εξαφανίστηκε μυστηριωδώς. If it can be traced by process of elimination, it would be the discovery, the first discovery ever of an aircraft that actually vanished in the triangle. Η ημερομηνία που είναι χαραγμένη στη βάση του πτερυγίου, 29/66, είναι βασικό στοιχείο για την αναγνώριση του αεροσκάφους. This is ostensibly from a light twin aircraft. So the most probable would be either a Beechcraft twin Bonanza, possibly a Beechcraft Baron, and possibly a Cessna 310. Ένα άλλο στοιχείο είναι το παραμορφωμένο πτερύγιο. The propeller impact occurred on this side when it hit the water. That's when you got this fold in here. The wave to it would indicate possibly that it was spinning at the time, so that the motor was working. But the propeller would have been jolted back like this, leaving a semicircular ring, yes, on that side as it hit the base of the prop, as the butt impacted right there. Αυτό σημαίνει ότι ο λόγος της συντριβής δεν ήταν μηχανική βλάβη. The edging here shows that great heat was involved in some of this, so that would indicate an immediate explosion possibly of the engine upon impact. Ο Καζάρ ψάχνει στη βάση στοιχείων της Εθνικής Υπηρεσίας Ασφαλείας Μεταφορών. Αναζητά ένα δικινητήριο αεροσκάφος που συνετρίβει μετά τις 20 Σεπτεμβρίου του 1966. We can start searching the database records for aircraft on a course that would have taken it 50 or so miles east of Bimini, where it was found, and that should tell us the exact aircraft. Δεν βρίσκει τίποτε. Προβληματισμένος ο Καζάρ εξετάζει πάλι το πτερύγιο. Μια πιο προσεκτική ματιά αποκαλύπτει κάτι που του διέφυγε. Etched 471. If that's a date, then this thing was still flying in April 71. Αυτό σημαίνει ότι ο Καζάρ έψαχνε έχοντας λανθασμένα στοιχεία. And then it was after April 1971 that this thing crashed. Ο Καζάρ ψάχνει πάλι, αλλά ακόμη και με τα νέα στοιχεία δεν βρίσκει τίποτε. As of right now, there's no way to actually identify the aircraft. Holy. Jet 814, affirmative 1-2000, 2-0-0. We're bouncing off the scale! Η επιστημονική ομάδα προσπαθεί να ανιχνεύσει ενεργειακά κύματα μέσα στο τρίγωνο των Βερμούδων. Παίρνουν ασυνήθιστες ενδείξεις που δεν είναι σταθερές. With the tri-field meter and the frequency meter that we use, we got some kind of incredible results. When we got near Bimini, the meter's pinned. For a handheld in an aircraft, to get that is quite significant. Ο Γκέρνον πιστεύει ότι λόγω μιας παρόμοιας ηλεκτρονικής δραστηριότητας στην αρχική του πτήση ταξίδεψε στο χρόνο. Η ομάδα ελέγχει τα τρία χρονόμετρα που συγχρόνισε πριν από την πτήση. Yeah, we're all looking like we're about 311.0405. We're right on. Pretty close, huh? Right on. Δεν υπάρχουν αποκλίσεις, πράγμα που σημαίνει ότι δεν υπήρξε χρονικό άλμα κατά την πτήση. Τους προβληματίζει όμως η πηγή των ενεργειακών κυμάτων. Ο Γκέρνον πιστεύει ότι αποδεικνύουν πως κάτι επηρέασε την πτήση του το 1970. I think we learned that there's definitely something there that can be counted on an instrument. Η έρευνά μας παρουσίασε κάποια ενδιαφέροντα στοιχεία. Η ομάδα μας κατάφερε να ανακαλύψει ένα άθικτο εξάρτημα σε έναν τόπο συντριβής με αριθμό σειράς. Είναι ένα πρωτοφανές στοιχείο και η ομάδα θα συνεχίσει να το χρησιμοποιεί για την αναγνώριση του αεροσκάφους. Η επιστημονική ομάδα κατέγραψε ενδείξεις που υποστηρίζουν τη θεωρία ότι η ηλεκτρονική ομίχλη είναι κάτι συνηθισμένο στην περιοχή.
Τα ευρήματα αποτελούν σημαντικά νέα στοιχεία στην έρευνα και τη διαλεύκανση του μυστηρίου του τριγώνου των Βερμούδων. The Bermuda Triangle is one of the greatest mysteries of the modern world. I think the explanations just simply lie in looking in the right place in the right way at the right time. Μετάφραση Άσπα